Φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Το φως επτέχθη και είναι πάντα μαζί μας. Το φως της φωτιάς που παίρνουμε είναι αληθινό. Άραγε, ένα μικρό πείραμα θα μας το αποδείξει. Κάντε ένα... Δεν υπάρχει. Γιατί άραγε? Αυτό είναι το φως που ακριβοπληρώνεται και φέρνουν οι αρχιερείς σε διάφορα κράτη για να το πάρει ο κόσμος στο σπίτι του. Και ρωτώ, γιατί το λεγόμενο Άγιο Φως της Φωτιάς βγαίνει το Σαββάτο, εφόσον η Ανάσταση έγινε την Κυριακή το πρωί? Γιατί ακολουθούμε τα εβραϊκά και όχι τα χριστιανικά έθιμα? Ο Χριστός είχε αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Πρώτη ημέρα ήταν η Παρασκευή, ώρα 3 που εξέπνευσε, δεύτερη ημέρα το Σαββάτο και Κυριακή πρωί πρώτη η Μαγδαληνή τον είδε, είχε αναστηθεί. Γιατί να έρθει το φως τότε, το Σαββάτο το μεσημέρι, που γιορτάζουν οι Εβραίοι? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Όταν μάλιστα υπάρχουν ιερείς που λένε ότι με αναπτύρα ανάβει αυτό το καντήλι. Θα βάλω κάτω από το βίντεο αυτό τους ιερείς που το λένε. Προσοχή, μην παρεξηγείτε αυτό που λέω. Μου αρέσει το έθιμο, από μικρή μεγάλωσα με αυτό. Μου αρέσει το δεύτερο λάβετε φω, μου αρέσουν πολύ τα κεριά. Μάλιστα όταν θέλω να έχω ανάμνηση κάποιου πεθαμένου, ανάβω έναν λευκό κερί σπίτι μου, λιβανίζω κιόλας, μου αρέσουν τα έθιμα. Αλλά το να κοροϊδεύουν τον κόσμο, να πληρώνουν αυτό το φως για να το έχεις και να ταλαντεύουν το φως στο πηγούνι τους, φοβιζόμενοι να το κρατήσουν περισσότερο από ένα λεπτό γιατί θα καούν, θέλοντας να πείσουν και τον εαυτό τους ότι δεν καίει, νομίζω κοροϊδευόμαστε. Θέλω να μου βάλετε ένα βίντεο κάποιου που κρατάει αυτό το φως. Τι φωτιά, φωτιά είναι. Περισσότερο από ένα λεπτό και δεν καίγεται. Δεν την κρατάει κανένας, απλώς την ταλαντεύει έτσι, γιατί έχει την ιδιότητα και αυτό να κάνω τώρα, θα δείτε ότι δεν θα καώ. Γιατί για λίγη ώρα, για λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα να πω, δεν θα καώ. Ας την κρατήσει κάποιος περισσότερο από ένα λεπτό για να δείτε. Ποιο είναι το φως του Κυρίου μας? Εγώ είμαι το φως, είπε ο Χριστός το αληθινό. Την ημέρα της Πεστικοστής είχε έρθει ο παράκλητος, ο άλλος παράκλητος, που ήταν ο ίδιος ο Χριστός και έδειξε την παρουσία του με πύρινες φλόγες πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων. Μήπως ήταν φωτιές που τις άναψαν σε κεριά? Όχι βέβαια. Είναι η λάμψη του Κυρίου μας που εμφανίζεται ως πύρινη φλόγα, όπως η φλεγόμενη βάτος που ήταν ο ίδιος Κύριος μας που την είδε ο Μωυσής. Δεν είναι η φωτιά που σβήνει, δεν είναι η φωτιά ύλη που καίει, που την μεταφέρεις και την ακριβοπληρώνεις. Δεν είναι η φωτιά που βγαίνει το Σαββάτο των Εβραίων. Ο Κύριος μας αναστήθηκε την Κυριακή και όχι το Σαββάτο που κάνουν αναστάσεις και φώτα. Έχει, λέει, γκρεμίσει την κολόνα του ναού το φως. Από πότε γκρεμίζει και σχίζει κολόνες το φως το αληθινό του Κυρίου μας? Γιατί, λέει, δεν βγήκε ο αληθινός αρχιερέας και βγήκε κάποιος άλλος. Από πότε επιλέγει αρχιερείς ο Χριστός για να δώσουν το φως και κλεισμένον το θυρόν λες και θα γίνει κάτι κρυφό? Η Ανάσταση όταν έγινε και τον βρήκε πρώτη η Μαγδαληνή, τι της είπε? Να πάεις να το πεις και στους άλλους. Γιατί να γίνει κρυφά μέσα στον τάφο και να το ξέρει μόνο ο αρχιερέας?
Το φως λοιπόν είναι η λάμψη, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, είναι το ξύπνημα της Κυριακής. Είναι η αλήθεια μέσα σου, είναι το περιστέρι που έχεις στην αυλή σου, είναι το λουλούδι που ανθίζει, είναι ο βασιλικός στην πόρτα σου, ο βασιλέας μας. Είναι τα μάτια του διπλανού σου, είναι η ψυχή της ψυχής σου. Άγγιξέ με, βγάζω σπίθες Θεού, είναι η αγάπη αυτή που έχεις προς τον Κύριο σου. Να αγαπάς τον κάθε άνθρωπο, αυτό είναι το φως. Ωραίο το έθιμο της Αναστάσεως με το δεύτερο λάβετε φως. Αλλά έστω ας το κάνουμε ως μια τελετή αναπαράστασης στην μέρα του, την Κυριακή. Γιατί τι γίνεται. Γίνεται η πρώτη Ανάσταση του Σαββάτου που γιορτάζουν οι Εβραίοι. Μας δίνουν αυτή τη φωτιά, την ακριβοπληρώνουμε. Έρχεται, τη ξανανάβουμε η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, έστω η ώρα 1 νύχτα. Και μέχρι η ώρα 3 το πρωί είσαι στο σπίτι σου με τη φωτιά. Και έχει τελειώσει το σκηνικό. Κυριακή που είναι η μέρα του Κυρίου, της Ανάστασης Αύγιναη. Τι κάνεις την Κυριακή, σου βλύζεις το αρνείο, που το αρνείο είναι ο Χριστός. Πόσο καλά μας έχει οδηγήσει το εβραϊκό σύστημα. Να γιορτάζουμε το Σαββάτο και την Κυριακή να σου βλύζουμε και το αρνί. Πηγαίνετε Κυριακές να δείτε τις εκκλησίες άδειες. Και να έχουμε τις φωτιές στο σπίτι μας ως το Άγιο Φως και να περιμένει ο κόσμος και κλεισμένον το θυρό να πάρει αυτό το φως, να το ταλαντεύει στο πηγούνι του για να νιώσει την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και δεν μπορεί να το νιώσει με αγάπη. Αν είναι δυνατόν να βγει και το φως έτσι όπως το λένε σε μασκαρεμένους ιερείς που ήταν γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Και το έχουμε εμείς να το παίρνουμε στα σπίτια μας. Το φως είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Είναι η Ανάστασή Του. Είναι αυτό που θα φανεί στις νεφέλες, ο ήλιος, γύρω από τον πήγασο που θα έρθει ο Κύριος μας. Είναι η φωνή του Κυρίου μας που θα γίνει η συνάντηση μαζί Του. Πως πύρινες φλόγες θα πετάξουμε μαζί του σε άλλους ουρανούς. Αυτό είναι το φως, η οδός της Ανάστασης μας. Η αλήθεια μέσα σου, που όποιος την έχει δεν φοβάται τον διπλανό του, τον αγκαλιάζει χωρίς φόβο, δεν χρειάζεται μάσκα. Να αγαπάς χωρίς φόβο. Να έχεις τη φλόγα της αγάπης του Κυρίου μέσα σου. Αυτό είναι το ζητούμενο, για να μπορέσεις να αναστηθείς όπως εκείνο. Καλή Ανάσταση στον καθέναν με το αληθινό φως και όχι αυτό που με ένα φου σβήνει. Το αληθινό φως δεν σβήνει με τίποτε, είναι αιώνιο, άπλετο.